Και εγώ θα σας πω πάνω κάτω τι μπορεί να γίνει σε σχέση βέβαια με όλα αυτά τα οποία σας προβληματίζουν. Απ' την άλλη, βέβαια, να είμαι ειλικρινής, υπάρχουν και διάφορα δομικά προβλήματα. Τι σημαίνει δομικό πρόβλημα? Ότι εδώ που έχω το σπίτι μου, δεν μου ανήκει η γη, ανήκει σε κάποιον άλλον στο Δήμο και έχω το σπίτι μου. Αυτό είναι πρόβλημα. Ισχύει για οποιοδήποτε έγκλημα, έτσι. Το άλλο είναι ότι κάποιοι από εσάς ενδεχομένως με παιδιά θέλω να φύγω από το μεταξύ για να πάω να μείνω στην πόλη. Εκεί είναι μια άλλη συζήτηση. Η όλη συζήτηση, να ξέρετε, τελειώνει αν τα παιδιά πηγαίνουν σχολείο ή όχι. Γιατί αν παιδιά πηγαίνουν σχολείο, θα συζητάμε για άλλα πράγματα. Το πρώτο μέλημά μας εμάς ήταν να στείλουμε 17-8 χρόνια τα παιδιά όλα σχολείο. Να μην έχουμε διαδρομή στο σχολείο. Τα παιδιά αυτή τη στιγμή που μιλάμε πάνε όλα σχολείο. Πάνε σχολείο τα παιδιά κανονικά και μεταφορές και αυτά. Ένα πρόβλημα έχουμε μόνο με ένα σχολείο, οπότε δεν υπάρχει μεταφορά. Δημοτικό είναι το Συναράδες. Όπως στην ουσία δεν υπάρχει κανένας να έχει έρθει άνθρωπος ο οποίος να έχει αναλάβει την εργολαβία για να πηγαίνει τα παιδιά σχολείο. Γίνεται ένα διαγωνισμό για τα μαθητικά δρομολόγια. Στο συγκεκριμένο δρομολόγιο δεν έχει δηλώσει ενδιαφέρον κάποιο. Προφανώ γιατί οι τιμέ είναι χαμηλέ, η απόσταση είναι μικρή για αυτό το λόγο. Παρά να τραβάει το καλώδιο από την κολόνα και να παίρνει ρεύμα στο σπίτι του, παράνομο, θα του πει βάλει ένα πινάκα και βάλει πάλι εργονόμιμο. Το πρώτο θέμα μα. Γενικά η κατάσταση είναι άσχημη. Είναι άσχημε οι συνθήκε διαβίωση. Πολύ άσχημε. Εγώ θα σου απαντήσω πολύ ειλικρινά. Και αυτό θα μου το, θα μου το πιστοποιήσουν εδώ, πάλι. Αν ισχύει αυτό που λες, δεν έχω λόγο να το αμφισβητήσω, ότι τα παιδιά πραγματικά πάνε στο σχολείο. Τότε νομίζω ότι εσύ έχετε κάτι το μεγάλο βήμα. Εμείς από πλευρά μας, εγώ πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε κάνει το βήμα. Οι Ρωμά, να ξέρετε, ότι προσπαθούν να ενταχθούν στην κοινωνία. Προσπαθούν και πιο πολλοί έχουν ενταχθεί, να το ξέρετε. Εγώ με τον πρόεδρο εδώ, είμαστε κάθε μέρα για καφέ, μιλάμε, κάνουμε, μιλάμε για τις δουλειές μας, τα πάντα μας. Οι πιο πολλοί δηλαδή προσπαθούν. Ένα παιδάκι τώρα που πάει στο δημοτικό να ενταχθεί, δεν είναι. Ενταχθεί αυτό το παιδάκι, πάει και μαθαίνει γράμματα. Σήμερα μαθαίνει γράμματα. Πάει στο σχολείο να ενταχθεί, βεβαίως. Αυτό το παιδάκι με αυτές τις συνθήκες και κάπου, πώς θα ενταχθεί στην κοινωνία? Με τα παιδιά με τα φυσιλίκια. Πηγαίνουμε στον δρόμο και παίζουμε. Περνάνε αυτοκίνητα. Εκεί υπάρχει θέμα. Να μην τα κόβει τα αυτοκίνητα. Υπάρχει χώρος να κάνουμε ένα κυπεδάκι, να πάρουν τα παιδιά να παίζουν εκεί. Να μην πηγαίνουν τα παιδιά στον δρόμο. Γιατί πετάμε πριν να πάμε στο αυτοκίνητα. Ο κόσμος παραπονιέται. Αυτό δεν είναι παιχνίδι. Αυτό δεν είναι παιχνίδι. Έτσι πράγμα. Αυτό δεν είναι παιχνίδι. Είναι σοβαρά. Μα είναι μια σοβαρά πράγμα. Για τον εγωνή. Έτσι. Ακριβώς. Αυτό είναι το δρόμο. Αυτό είναι το δρόμο. Όχι, δεν είναι το δρόμο που πάνε τα παιδιά στην πορεία. Το οποίο βρέχει. Και καθόνται έξω με τη βροχή για να περάσει το πορείο. Θα του πάρει. Γιατί να μην κάνουν μια στάση απ' έξω εκεί πέρα που περιμένουν τα λεβάκια. Έχουμε ένα παιδάκι που έχει ένα θεματάκι τέλος πάντων και μιλάμε για μία δασκάλα, χωρίς τμήματα ΖΕΤ, τμήματα ένταξης, ζώνης ένταξης. Εκεί έρχεται και δύσκολη αντιμετώπιση. Δηλαδή, εμείς δεν κάνουμε μόνο το πρόβλημα. Είμαι από τους πρώτους όταν ιδρύθηκε το Παραλίο, το πρόγραμμα που ο φίλος Σπύρος για τα σπίτια και επί Υπουργείας Πάσχου Ανδρέου ήταν, που είχαμε κάνει 120 εκατομμύρια δραχμές, που είχαμε κάνει τα σπίτια. Τέλος πάντων, εμείς οι Προέδροι, από τις προσφυγικές συνέδριες του Ζήνου Παραλίων, συνεδριάσαμε βάσει κάποιων γεγονότων που είχαν προκύψει τον τελευταίο μήνα από τις 17 Αυγούστου και εδώ,
με παραγματικότητες. Ζητήσαμε αυτά τα πράγματα από τις αρχές εδώ του τόπου και προσπαθούμε για ό,τι καλύτερο. Τώρα έχουμε και την αλλαγή του Προέδρου του Σπύρου. Έχουμε συμφωνήσει να είναι και αυτός μέλος της Επιτροπής μας. Εκείνη υπογραφές όλων των Προέδρων που συμμετέχουν. Πάμε, αλλά υπάρχει άλλη σχολή που μου πάνε, που είναι για βοηθός εκεί στα ξενοδοχεία. Αν σας ενδιαφέρει, αυτό είναι μέχρι τις 18 Οκτωβρίου. Μέχρι 18 Οκτωβρίου. Είναι μια αντίστοιχη σχολή που εκπαιδεύει παιδιά που θα μπορούν να δουλέψουν στα ξενοδοχεία. Ναι, αυτό. Θα πάω αύριο στον Άιδε να μάθω και αν είναι σε αυτήν. Μου είπα τώρα, ο διοικητής είναι μέχρι τις 18 Οκτώβριου. Τώρα πήρα το διοικητή της ΔΥΠΑ. Έχει κλείσει το σύστημα. Υπάρχει η άλλη σχολή που είναι μέχρι τις 18 Οκτώβριου, που είναι για βοηθούς στα ξενοδοχεία. Μέχρι 18 Οκτώβριου, ναι.